Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα θα σας δείξω πόσο εύκολα αδειάζει ο κάδος της Pitboss. Κανονικά έχει ένα κουβά η Pitboss, πολύ βολικό για να αδειάζει ή να ξαναγεμίζει τα pellet μέσα. Εγώ δεν τον έχω το συγκεκριμένο κουβά. Θα το κάνω με τον απλό τρόπο. Τη σακούλα από το συγκεκριμένο pellet, ούτως ώστε να ξέρω μετά ποιο pellet έχει μέσα κιόλας. Τακτοποιούμε από κάτω. Προσπαθούμε λίγο να υπολογίσουμε που θα θέσουν τα pellet. Ξεβιδώνουμε αυτή τη βίδα. Την έχω ήδη ξεβιδωμένη λίγο γιατί έχει αρκετό πάσο. Τη βάζουμε στην άκρη, μην τη χάσουμε. Βγάζουμε το σιρταρωτό αυτό που κρατάει ουσιαστικά το pellet. Και βγάζοντας αυτή την τάπα, ξεκινάει το flow. Πάμε να δούμε και μέσα πως είναι ο κάδος. Όπως βλέπετε, έχουν μείνει μερικά pellet μέσα, τα οποία δεν με ενοχλούν. Ουσιαστικά, το μεγαλύτερο όγκο από αυτά τα pellet, όταν θα την ανάψουμε, θα το τραβήξει για να ανάψει το pellet. Δεν θα μας κάνει κάποια ιδιαίτερη διαφορά στη γεύση δηλαδή. Θα δοκιμάσω για πρώτη φορά το whisky barrel. Ανοίγοντας το σακούλι, είμαστε έτοιμοι να γεμίσουμε τον κάδο. Ανοίγουμε τον κάδο και ξεκινάμε να ρίχνουμε το pellet. Ωραία τύπο. Μην φοβηθείτε να το γεμίσετε μέχρι τέρμα πάνω. Άλλωστε σας έχω δείξει πόσο απλά αδειάζει. Βασικό θέμα με το pellet είναι η αποθήκευσή του, παιδιά. Κλείνουμε όσο πιο καλά μπορούμε τη συσκευασία, να μην έχει σκιστεί η συσκευασία, γενικά προσέχουμε. Και το αποθηκεύουμε σε στεγανό μέρος, να μην το χτυπάει η βροχή, να μην έχει άμεσο επαφή με υγρασία γενικά. Για την καλύτερη λειτουργία του καπνιστήριού μας. Αφού γεμίσαμε τον κάδο μας, είναι τόσο απλό. Ανάβουμε το καπνιστήριο και είναι έτοιμο. Αφού το έχουμε ανάψει το καπνιστήριο, πρέπει να ανοίξουμε το καπάκι, να ανοίξουμε το χλάπε για άμεση φωτιά που ανοίγουμε και του δίνουμε 3 με 4 λεπτά μέχρι να ανάψει φωτιά. Αφού ανάψει φωτιά, κλείνουμε το χλαπέ, κλείνουμε το καπάκι και το δίνουμε μερικά λεπτά, ούτως ώστε να έρθει στη θερμοκρασία που πρέπει, που θα το σετάρουμε εμείς, γιατί στην αρχή έχει πορτώσει με pellet, έχει δυνατή φωτιά, οπότε θα ανεβάσει λίγο θερμοκρασία. Αυτά, τόσο απλά. Καλά ψησίματα σε όλους. Για χαρά σε όλους τους barbecue lovers. Κοιτάξτε να σημαδέψετε καλά. Το αντίθετο από ό,τι έκανα εγώ. Αυτό δεν τον έχω για τη στιγμή, οπότε εγώ θα χρησιμοποιήσω... Όχι ρε, πούστη. Σήμερα θα παίξουμε με χοιρινό. Οπότε θα δοκιμάσουμε το whisky pellet. Είναι το τσέρι, βλάκα. Το ανοίγουμε. Τι τρώμε τα αυτή.